3η 21 Ιουνίου, Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής, με την Φιλαρμονική του Ρεθύμνου να γεμίζει με όμορφες και ξεχωριστές μουσικές και αφιερώματα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή και την χαρακτηριστική αφίσα. Συναυλία Δημοτικής Φιλαρμονικής ακριβώς στις 9, στην πλατεία Μικρασιατών. Όμορφες μουσικές λοιπόν στην καρδιά της πόλης. Προηγήθηκε μία περίοδος πανδημίας και περιορισμών. Παίρνουν ξανά τα πάνω τους οι μουσικοί και μας χαρίζουν όμορφα απογεύματα. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αντώνη Μαυράκη, αρχιμουσικό της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ρεθύμνου και διευθυντής του Δημοτικού Οδείου Ρεθύμνου. Την καλησπέρα μας, κύριε Μαυράκη. Καλησπέρα, κύριε Παγιτόπουλε, τόσο εσάς όσο και στους τηλεθέατές σας. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Τι θα ζήσουμε σήμερα, να ξεκινήσουμε λίγο με την εξέλιξη, με το σημερινό. Ναι. Όπως γνωρίζετε και καλά είπατε, η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη 21 Ιουνίου στην Ευρωπαϊκή Μέρα της Μουσικής, όπως συνηθίζουμε να λέμε εμείς οι μουσικοί. Να πιάσουμε λίγο το νήμα από την αρχή. Πρέπει να γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας ότι το 1982, με αφορμή τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, με πρωτοβουλία του ΤΕΤ Υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας, του κυρίου Λάνγκ, καθιερώθηκε η Μέρα της Μουσικής, η οποία ξεκίνησε από το Παρίσι της Γαλλίας και σύντομα αυτή η πρωτοβουλία ξεπέρασε, θα έλεγα, τα όρια της Γαλλίας. Σήμερα, περισσότερες από 22 χώρες, κύριε Παναγιωτόπουλε, συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή, μετατρέποντας τη συγκεκριμένη ημέρα σε μια πολιτιστική διοργάνωση, θα έλεγα, παγκόσμιας εμβέλειας. Πρέπει να τονίσουμε ότι η Αθήνα ήταν η πρώτη ουσιαστικά πόλη εκτός Γαλλίας στην οποία πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη γιορτή, όπου αυτό έγινε το 1985, με αφορμή φυσικά την πολιτιστική πρωτεύουσα που ήταν τότε ως διοργανώτητα πρωτεύουσα η Ελλάδα, η Αθήνα ουσιαστικά, με φυσικά προτεργάτη την αξέχαστη σε όλους μας Μελίνα Μερκούρη. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι σταδιακά ο θεσμός της συγκεκριμένης μέρας και αυτό που λέμε εμείς ο θεσμός της γιορτής της μουσικής επισημοποιήθηκε μέσα από ένα θεσμό της γιορτής, όπου ένα μεγάλο δίκτυο δήμων από ευρωπαϊκές πόλεις πρωτίστως είχαν τη στήριξη όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των Υπουργείων Πολιτισμού της κάθε χώρας. Η Μέρα της Μουσικής, είπε Παναγιωτόπουλε, όπως γνωρίζετε, δεν είναι απλώς ένα κορυφαίο μουσικό γεγονός που προσφέρεται φυσικά δωρεάν σε όποιον θέλει να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις, ανά την Ευρώπη, ανά τον κόσμο θα έλεγα, αλλά είναι και ανοιχτή σε όσους θέλουν να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, η συγκεκριμένη μέρα για εμάς, η σημερινή, η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης, με εξάρχον, όπως λέμε εμείς στις ορχήστρες, τον αντιδήμαρχό μας, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης, τον κύριο Θωμάκρα Βετζάκη, αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους υπηρεσιακούς παράγοντες της Διεύθυνσης, με την ορχήστρα της Δημοτικής Φιλαρμονικής, που όπως προείπατε, αναγκαστικά μετά από 2 χρόνια σιωπής και αποχής, θα έλεγα, λόγω της πανδημίας, θα παρουσιάσουμε μια εξαίρετη συναυλία με πλούσιο μουσικό ρεπερτόριο, με γνωστές μελωδίες που έχουν ακουστεί σε musical, σε κινηματογράφο, δηλαδή γνωστές μουσικές μελωδίες του κινηματογράφου, και φυσικά θα έχουμε πολύ ελληνική μουσική. Θα υπάρξει και συνέχεια γενικά και τις επόμενες εβδομάδες. Για πείτε μας. Επιτρέψτε μόνο να πω ότι η σημερινή μέρα για μας είναι ορόσημο από την άποψη ότι θα δώσουμε τιμή, όσο μπορώ να εκφραστώ με αυτή τη λέξη, σε 2 μεγάλες καλλιτεχνικές και όχι μόνο προσωπικότητες, τον αείμνηστο Μίκη Θεοδωράκη και φυσικά τον Βαγγέλη Παπαθανασίου. Η συναυλία θα ξεκινήσει απόψε στις 8.30 ώρα με τη Δημοτική Χοροδία του Δήμου Ρεθύμνης και 9 η ώρα θα συνεχίσουμε με την Ορχήστρα της Δημοτικής Φιλαρμονικής, όπου όπως καλά ρωτήσατε πριν και θα με επιτρέψετε, για εμάς στον χώρο της μουσικής, ειδικά της μουσικής παιδείας, δεν περιμένουμε τη συγκεκριμένη μέρα. Έχουμε ένα κύκλο και ένα δίκτυο φτιάξει για όλη τη χρονιά με μουσικές συναυλίες και κυρίως με τη συμμετοχή των μαθητών σπουδαστών τόσο του Δημοτικού Οδείου όσο και της Δημοτικής Φιλαρμονικής. Υπάρχει μια συνέχεια στις δράσεις μας, με αποκορύφωμα φυσικά την 28 και 29 Ιουνίου που θα πραγματοποιηθεί η θερινή μαθητική συναυλία με τη συμμετοχή μαθητών, σπουδαστών και όλων των καθηγητών του Δημοτικού Οδείου. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι το νησί μας, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι πραγματικά ανθεί και ουσιαστικά μπολιάζει τη νέα γενιά με μουσικές δράσεις, γιατί και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο και στο Χανιά και στον Γενικαλό, όσο υπάρχουν δραστήριοι άνθρωποι όπως εσείς, η αλήθεια είναι
που εμπνέεται και τους νεότερους σε αυτές τις όμορφες εκδηλώσεις θα έχουμε μπροστά μας. Πιστέψτε με, προχθές συμμετείχα για πρώτη φορά στο πολιτιστικό κέντρο, αυτό το ένα κόσμημα που έχετε στο Ηράκλειο, το οποίο έγινε μια πάρα πάρα πολύ καλή, και δεν το κάνω για στους λογικούς λόγους. Υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς και πάρα πολλές ιδιωτικές πρωτοβουλίες που πέρα από το κέρδος, αυτό που λένε ότι τι θα εισπράξουμε, σωστά, είναι και εκπαιδευτές για όλη μάλιστα την κοινωνία και είναι κοινωνοί στα θετικά πρόσημα που πρέπει κύριε να Μαυράκη, με το καλό, με όχημα τη μουσική. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Καλή επιτυχία για σήμερα. Εγώ θα είμαστε εγώ δίπλα σας εγώ να τα πούμε και τις επόμενες εβδομάδες. Να είστε καλά. Και να ξέρετε ότι ομορφαίνετε με τις εκπομπές σας και το κανάλι σας και τις απογευματινές εκπομπές και μέσω των ειδήσεων, πραγματικά τους κριτικούς με πλήρη ενημέρωση και αντικειμενική ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε και θερμά. Και αξίζει συγχαρητήρια στο κανάλι σας. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, κύριε Μαυράκη. Να είστε καλά.